Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του καναλιού μας Unboxing Planet. Έγκλειστη πλέον στα σπίτια μας και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, εφόσον έχουμε και προϊόντα, είναι unboxing. Βλέπετε, έχουμε τα αντισηπτικά μας, έχουμε τα χειριστήρια για gaming και το μόνο που μπορούμε να περάσουμε την ώρα μας είναι κάνοντας βιντεάκια, παίζοντας κάποια παιχνίδια κτλ. Τώρα λοιπόν που μαζευτήκαμε όλοι και είμαστε κλεισμένοι, ήρθε στα χέρια μου από την Ευελίνα, αυτό γυρνώντας από το πανεπιστήμιο, μια αγορά που είχε κάνει ένα μικρόφωνο, το Boya BY-M1 ή BY-M1 όπως θέλετε. Είναι ένα πάρα πολύ παλιό και πολύ γνωστό μικρόφωνο στην αγορά, αλλά αφού τώρα ήρθε στα χέρια μας και έχουμε και λίγο δυσκολία να φέρουμε νέα πράγματα από Κίνα ή από αλλού για να κάνουμε το unboxing, ήταν μια ευκαιρία να το δείξουμε και στο δικό μας κανάλι, γιατί δεν το έχουμε δείξει. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε λοιπόν με ένα μικρόφωνο, όπως βλέπετε και το λέει εκεί πάνω, Lavalier. Είναι η καλλιτεχνική του η έκφραση. Το λένε, θα το δείτε σε πολλά βιντεάκια να το λένε έτσι. Συγκαθομελουμένη στην ελληνική είναι η γνωστή ψήρα. Είναι αυτό που το βάζουν όλοι στα στούντιο, οι sportscaster, οι παρουσιαστές και οτιδήποτε, που το βάζουν, το καρφώνουν πάνω στο πέτο, στο πουκάμισο ή παλού που τους βολεύει και παίρνουμε τον ήχο καλύτερο από να έχει εξωτερικά μικρόφωνα. Μάλιστα πολλές φορές άμα δείτε στα δελτία ειδήσου βάζουν και δύο, μην τυχόν και κάποιο ένα από τα δύο αποσυνδεθεί. Είναι λοιπόν οι γνωστές ψήρες, όπως τις λέμε. Στην αγγλική είναι τα γνωστά lavalier μικρόφωνα. Το συγκεκριμένο είναι αυτό που λέμε omnidirectional, βλέποντας και εδώ να γυρίσουμε να δούμε και τα specs του. Ελπίζω να φαίνονται στην κάμερα καλά και να ζουμάρει. Λοιπόν, να τα πω εγώ στα γρήγορα. Είναι omnidirectional, το οποίο σημαίνει ότι παίρνει τον ήχο από περιμετρικά από όλο το χώρο γύρω του και όχι με συγκεκριμένη κατεύθυνση. Υπάρχει μοντέλο, θα σας πω στο τέλος, πάλι της Boya που είναι για αυτό το σκοπό. Το frequency range είναι από τα 65 Hz ως τα 18 kHz. Signal noise 74 dB. Sensitivity από μείον 30 έως συμπλήν 3. Output impedance στα 1000 ohm or less ή λιγότερο. Battery type, διότι έχει και μπαταρία ενσωματωμένη και θα πούμε για ποιο λόγο. Είναι μία LR44, η οποία δεν είναι επαναφορτιζόμενη, απλώς όταν τελειώσει θα την αλλάξετε. Εδώ να πούμε βέβαια ότι η μπαταρία έχει διάρκεια ζωής 700 ώρες και στην πράξη θα δείτε ότι μάλλον θα είναι πολύ περισσότερο, εξαρτάται με τον τρόπο που το χρησιμοποιείτε, θα πούμε στη συνέχεια. Οι διαστρώσεις μικροφώνου πολύ μικρές, βλέπετε 18 mm επί 8,3 mm επί 8,3. Αυτό που μας ενδιαφέρει βέβαια είναι το cable, 6 μέτρα. Το οποίο σημαίνει ότι σχεδόν όσο μακρινά και να είναι είτε η κάμερα, είτε κάποιος μίκτης, είτε οποιαδήποτε άλλη πηγή ήχου ή εικόνας θέλουμε, αλλά εμείς το πλάνο θα τραβήξουμε πολύ μακριά από εκεί που είμαστε, 6 μέτρα πιστεύω είναι όχι αρκετά, υπεραρκετά. Απλώς είναι λίγο πρόβλημα ίσως να μην μπερδευτούμε με το καλώδιο. Λοιπόν, και το βάρος βλέπετε του μικροφόνου, 2,5 γραμμάρια και όλο το module είναι στα 18 γραμμάρια. Πάμε όμως να το ανοίξουμε. Να πω εδώ ότι το μικρόφωνο είναι της Ευελίνας, έχει αγοραστεί λόγω ταχύτητας από την ελληνική αγορά. Βλέπετε πάνω εδώ υπήρχε και η τιμή, 22,50. Ωστόσο, είναι ακριβώς το ίδιο που θα το βρούμε και στα κινέζικα καταστήματα. Τώρα εδώ θέλει νύχτα. Α, εντάξει, το καταφέραμε. Απλώς σας το λέω γιατί μάλλον ίσως κάτι να μου έχει ξεχάσει πίσω στο σπίτι της στο πανεπιστήμιο και να μην το έχει φέρει μαζί, και από ό,τι βλέπω είναι το manual, το οποίο εντάξει δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Εντάξει, που την περιγραφή του, το on-off του κτλ. Λοιπόν, αυτό που μας ενδιαφέρει και είναι το θετικό είναι ότι έχει μια ωραία θήκη, βλέπετε, με το Boya μέσα. Να δω αν έχει κάτι άλλο. Όχι, για να δω. Ναι, όχι, έχει μόνο το αυτό που δεν χρειαζόταν, άφησε το αυτό για την υγρασία. Λοιπόν, βλέπετε ήδη έχει γίνει λίγο πατσαβούρα γιατί έχει ανοιχτεί και έχει χρησιμοποιηθεί το μικρόφωνο, οπότε να βρούμε τις άκρες του για να το περιγράψουμε.
Α, βλέπετε, έχει και τον adapter μέσα, νομίζω δεν τον έχει, γι' αυτό είχα φέρει και ένα δικό μου να σας δείξω, αλλά τελικά τον έχει μέσα, δεν το είχε προσέξει. Αυτός είναι adapter-ας, το βάζουμε εδώ με το 3.5 το jack, να μπορούμε να το συνδέσουμε με μια κονσόλα όπως έχω και εγώ ή με κάποιο άλλο DAC πιο επαγγελματικό και να έχουμε πρόσβαση στο μικρόφωνο. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν τη μία έξοδο είναι 3,5 χιλιοστών jack με τριπλή απόλυξη και θα σας εξηγήσω για αυτό το επισημαίνω αυτό. Αυτό είναι ένα προβληματάκι γιατί σε λάπτοπ ας πούμε που το δοκιμάσαμε εμείς ή σε κάποια κινητά, σχεδόν στα περισσότερα, το καταλαβαίνει σαν λόγω της τριπλής εδώ απόλυξης, το καταλαβαίνει σαν ένα σετ ακουστικών συν μικροφόνου και όχι ένα σκέτο μικρόφωνο στερεοφωνικό, το οποίο σημαίνει για τα μεν κινητά θα χρειαστείτε κάποιο εξωτερικό πρόγραμμα που είναι ειδικά για ηχογραφήσεις, το οποίο τότε θα το καταλάβει, και σε κάποια λάπτοπ πάλι θα χρειαστείτε κάτι το αντίστοιχο. Ίσως να μην σας δουλέψει ούτε και το Audacity απευθείας. Υπάρχουν όμως προγραμματάκια που θα καταλάβουν αυτού του τρύπου το jack και θα συνεργαστούν με το μικρόφωνο και μάλιστα θα είναι και, θα έλεγα, και λίγο πιο επαγγελματικά. Ξεδιαλύνουμε εδώ από τα 6 μέτρα κολοδίου τη μία την άκρη και εδώ έχουμε λοιπόν το μικρόφωνο. Βλέπετε, έχει το σφουγγαράκι, το βγάζουμε εδώ, βλέπετε, που είναι για τους εξωτερικούς θορύβους, ήχους, αέρα κτλ. Αν το χρησιμοποιούμε σε εξωτερικό χώρο, αν το έχουμε εντός τώρα όπως τραβάμε εμείς και μετά που θα κάνουμε και μια πρόβα, προφανώς και δεν χρειάζεται. Αλλά και να το έχετε πάνω δεν είναι πρόβλημα. Και εδώ έχουμε το γνωστό, αυτό που λέμε μανταλάκι, το βλέπετε εδώ, το οποίο το βάζεις σε ένα πέτο, σε ένα πουκάμισο και το έχεις κατά αυτόν τον τρόπο σε ένα μπλουζάκι μικρό μακό ας πούμε και παίρνει τον ήχο ακριβώς κάτω από στο στέρνος ας πούμε, στο στήθος κτλ. Λοιπόν, και εδώ είναι όλο το, σαν να λέμε, η καρδιά του μικροφόνου, το βλέπετε εδώ, το φέρω κοντά στην κάμερα, το μπόγια, και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αυτές οι δύο ρυθμίσεις. Βλέπετε, υπάρχει μία ρύθμιση κάμερα και υπάρχει και μία ρύθμιση που λέει smartphone ή off. Τι σημαίνει? Ότι όταν το έχουμε σε αυτή τη ρύθμιση στο smartphone είναι στο off, δηλαδή δεν δουλεύει η μπαταρία του. Σε smartphone λοιπόν θα λειτουργήσει χωρίς να λειτουργεί η μπαταρία. Αν όμως το βάλουμε σε κάμερα, μια DSLR ξέρω εγώ κτλ, τότε θα το βάλουμε στη θέση on και τότε δουλεύει και το μικρόφωνο. Εδώ θα πω μόνο προσέξτε, γιατί σε πολλά τεστ που έχω δει και εγώ που το σύνδεσα σε μια κάμερα, ίσως να πρέπει να παίξετε λίγο με την ένταση, γιατί by default είναι πολύ δυνατό. Ίσως να πρέπει να κατεβάσετε λίγο την ένταση του ήχου που παίρνετε, γιατί του δίνει πλέον υποβοήθηση μέσω της μπαταρίας στη θέση κάμερα. Λοιπόν, αυτό είναι το μικρόφωνο, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Είναι δοκιμασμένο, κυκλοφορεί χρόνια στην αγορά. Εδώ κάνω μία διακοπή, θα σας κάνω μία μικρή ηχογράφηση έτσι κάποιων δευτερολέπτων με το μπόγια, να κάνουμε ένα τεστ, να το ακούσετε κι εσείς πως ακούγεται και επιστρέφω για τα συμπεράσματα. Αυτή είναι μία δοκιμή με το μικρόφωνο μπόγια BY-M1. Το δοκιμάσαμε να το συνδέσουμε με τον adapter στην κονσόλα που έχουμε μέσα από το Audacity και όπως σας είπαμε και πριν, δυστυχώς δεν το αναγνωρίζει. Η επόμενη μας κίνηση ήταν να το συνδέσουμε με το jack απευθείας. Όπως είπαμε, σε laptop δεν το αναγνωρίζει, θέλει ειδικό πρόγραμμα. Ωστόσο, στο PC το κεντρικό που έχουμε διπλή έξοδο, άλλη για ακουστικά, άλλη για μικρόφωνο, στην είσοδο του μικροφώνου το αναγνώρισε κατευθείαν. Η δοκιμή λοιπόν αυτή γίνεται από την είσοδο μικροφώνου του πισιού, γραμμένο στο Audacity, απλώς ήθελε να είναι ρυθμισμένο στην ένδειξη κάμερα, που του δίνει, είπαμε, μία ενίσχυση. Βέβαια, στις δοκιμές που κάναμε η ενίσχυση ήταν υπερβολική, οπότε μειώσαμε και περίπου ένα 20%
στην ένταση μέσα από το Audacity για να ακούτε αυτό τον ήχο και αυτή την ποιότητα όπως την ακούτε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αυτό ήταν το Boya, το ακούσατε και στη δοκιμή, πιστεύω αρκετά καλό ο ήχος. Θα το χρησιμοποιήσω και εγώ κάποιες φορές, αν και εμένα πρακτικά με το στυλ των unbox μου κάνω, έχω σταθερό μικρόφωνο και μίκτη, τον έχετε δει σου καμιά φορά σε κάποια πλάνα, οπότε δεν μου χρειάζεται. Κυρίως αυτό θα χρειαστεί σε YouTubers που παίρνουν πλάνα πιο εξωτερικά ή ακόμα και μέσα στο σπίτι, αλλά να είναι μακριά η κάμερα από εκεί που θα τραβήξουν. Εμάς μόνο σε 2-3 φορές μας έχει χρειαστεί στο παρελθόν που κάναμε κάποια unboxing με το Mystery Box, αν έχετε δει κάποια πράγματα που ήμασταν σε ένα μεγάλο τραπέζι και είχα την κάμερα απέναντι. Εκεί ναι, θα βόλευε να είχαμε ήδη από τότε ένα Boya τέτοιο ψήρα μικρόφωνο. Δεν το είχαμε, την κάναμε την ηχογράφηση με κάποιον άλλο τρόπο. Σε τέτοια. Εγώ στη δικιά μου περίπτωση δεν το χρειάζομαι αυτή τη στιγμή για αυτό το στυλ των unboxing που σας κάνω. Παρ' όλα αυτά η ποιότητα είναι πολύ καλή, το ακούσατε κι εσείς. Πιστεύω ότι δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από ακριβότερα μικρόφωνο των 40 και 50 ευρώ στο ίδιο στυλ και στον ίδιο τύπο. Υπάρχει επίσης, θα σας το βάλω και στο link, υπάρχει και το Boya, το BY-MM1, το οποίο είναι λίγο ακριβότερο και είναι γύρω 30 ευρώ, αλλά αυτό είναι cardioidic, δηλαδή είναι κατευθυντήριο στο σημείο που σημαδεύει, στυλ πιστόλι, πώς να σας το πω ας πούμε. Θα σας βάλω κάπου εδώ τη φωτογραφία να το δείτε. Μόνο από εκεί παίρνει ήχο και όχι από το πίσω μέρος. Αυτό είναι κυρίως άμα θέλουμε να το βάλουμε πάνω σε μια DSLR και να στοχεύουμε ακριβώς στο σημείο που θέλουμε να τραβήξουμε, να πάρουμε μάλλον τον ήχο. Λοιπόν, θα σας βάλω και τα link και για αυτό. Το πιο φθηνό που μπορείτε να το βρείτε αυτή τη στιγμή είναι στο Banggood που είναι στα 18,95 από ό,τι βλέπω, και μάλιστα αν πάρετε δύο μαζί έχετε άλλο ένα 10% έκπτωση, δηλαδή θα το πάρετε στα 17. Τώρα αν το βιάζεστε, υπάρχει και στην ελληνική αγορά, όπως είδατε και σε αυτό που έχω και εγώ, είναι πάνω από τα 22 και φτάνει και μέχρι τα 30 ευρώ. Οπότε είναι θέμα επιλογής και πόσο τυχόν το βιάζεστε. Ίσως τώρα αυτές τις εποχές, όχι από θέμα κορονοϊού, εντάξει, μην λέμε αυτά που κοροδεύουμε, ότι θα έρθει την Κίνα και θα έχει κορονοϊό, αλλά ίσως αργήσει παραπάνω από το normal. Αν δεν το βιάζεστε όμως, θα το πάρετε σε καλύτερη τιμή, ειδικά από τον Banggood. Ο Gearbest, από ό,τι είδα, δεν είχε τόσο συμφέρουσα τιμή, είναι περίπου όσο και στην ελληνική αγορά. Λοιπόν, αυτά για το μικρόφωνο. Εμείς συνεχίζουμε με ό,τι έρχεται στα χέρια μας όλες αυτές τις μέρες να κάνουμε unboxing, γιατί όντως έχουμε μια δυσκολία να φέρουμε νέα πραγματάκια, είπαμε και πριν. Ίσως τώρα που έχουμε και λίγο καιρό να κάνουμε και κάνα live stream, τώρα που σετάραμε και τον υπολογιστή και αντέχει, να κάνουμε και gaming και live stream ταυτόχρονα. Θα ήθελα τις προτάσεις σας αν θέλετε να κάνουμε και κάποιο live stream. Εγώ ας πούμε θα σκεφτόμουν ή το Star Wars, το Jedi Fallen ή το Need for Speed, επειδή τα έχω πάει μέχρι ένα 10-20% και τα έχω προχωρήσει. Καλό θα ήταν άμα θέλετε να κάνουμε ένα live stream και να χρησιμοποιήσουμε και τον Boya, το μικρόφωνο, να το ακούσουμε καθώς τα παίζουμε, να μιλάμε. Ίσως να το ανεβάσω και Twitch για να κάνουμε και κάποια δοκιμή. Αλλιώς ίσως κάποιο Call of Duty Warzone, αλλά αυτό λίγο πολύ αυτή την εποχή όλος ο κόσμος Warzone παίζει, οπότε θα μ' άρεσε να βάλουμε κάτι άλλο διαφορετικό. Λοιπόν, ακούω από κάτω τις προτάσεις σας, τι θα θέλατε ίσως να δούμε σε κάποιο live gaming. Λοιπόν, και θα τα πούμε ελπίζω την επόμενη Πέμπτη με άλλο ένα unboxing. Καλό βράδυ και καλή καραντίνα και υπομονή.